Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 456 από το κεφάλαιο Δέλτα 4 του βιβλίου Έστρας. Βιβλίων λοιπόν Έστρας, κεφάλαιο 4, εδάφιο 23 εδάφιο, σελίδα 456. Βιβλίων Έστρας, κεφάλαιο Δέλτα 4 και εδάφιο 23. Ότε δε το αντίγραφον της επιστολής του βασιλέως Αταξέρξου ανεγνώστη ενώπιον του Ρεούμ και Σαμψέ, του γραμματέως και των συνεταίρων αυτού, ανέβησαν με τα σπουδής εις Ιερουσαλήμ προς τους Ιουδαίους και έπαυσαν αυτούς εν βία και μεταδυνάμεως. Και έπαυσε το έργο του οίκου του Θεού του εν Ιερουσαλήμ και έμεινε πεπαυμένον μέχρι του δευτέρου έτους της βασιλείας Δαρίου του βασιλέως Περσίας. Τότε προεφήτευσαν ο προφήτης Αγκαίος και Ζαχαρίας, ο γιος του Ιδώ, προς τους Ιουδαίους, τους εν Ιουδαία και Ιερουσαλήμ, προφητεύοντες προς αυτούς εν ονόματι του Θεού του Ισραήλ. Και εσηκώθησαν Ζωροβάβελ, ο γιος του Σαλαθιήλ, και Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ, και έρχισαν να οικοδομώσει τον οίκον του Θεού τον Ιερουσαλήμ, και με ταυτόν οι προφήτες του Θεού βοηθούντες αυτούς. Εν τούτο το καιρό ελθόντες προς αυτούς, Ταθναή ο έπαρχος των εντεύθεν του ποταμού και σε θάρβνο Βοσναή και η εταίροι αυτών είπαν προς αυτούς ούτω: «Τις προσέταξεν σε εσάς να οικοδομείτε τον οίκον τούτον και να εγείρετε τούτον των τείχων?» Και τότε είπαμε προς αυτούς ποια είναι τα ονόματα των ανδρών ή την εσκοδομούσε την οικοδομή ταύτην, και επί τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων ή το οφθαλμός του Θεού αυτών, και δεν είναι δύνατον απαύσωσιν αυτούς έως σου έλθει η υπόθεση προς τον Δαρίον, και τότε έδωκαν απόκριση διεπιστολής περί τούτου. Αμήν. Έσδρας, ένας άνθρωπος έμπειρος εις τον νόμο του Μωυσέως, ένας άνθρωπος άγιος, αφιερωμένος στο Θεό, που είχε δώσει και ετοιμάσει την καρδιά του να εξητεί τον νόμο του Κυρίου, και όχι μόνο, αλλά και να εκτελεί και να διδάσκει τον Ισραήλ τα διατάγματα και τις κρίσεις του Θεού. Ένας άνθρωπος χρήσιμος στον Θεό για το έργο του, για το έργο το οποίο επρόκειτο ο Θεός να κάνει, δηλαδή να αναγεννήσει στην πραγματικότητα το λαό του Θεού μετά την εχμαλωσία στην οποία ο Θεός τον είχε φέρει στη γη των Χαλδαίων, λόγω βασικά της ιδεολολατρίας και εν γέννη των παραβάσεων και των ανομιών και των αμαρτιών του λαού του Ισραήλ. Πρέπει δηλαδή ο Θεός τώρα να αρχίσει από την αρχή. Πρέπει να κάνει νέα αρχή. Και η νέα αυτή αρχή περιλαμβάνει τρία βασικά γεγονότα με το λαό Ισραήλ. Πρώτον, να μεταφέρει ο Θεός, το οποίο είναι αδύνατον ανθρωπίνος, να μεταφέρει ο Θεός τους εχμαλωτισμένους και δούλους Ισραηλίτες από τη γη των Χαλδαίων στη γη του Ισραήλ. Τούτο είναι αδύνατον να γίνει με την προσπάθεια των Ισραηλιτών. Αλλά υπάρχει υπόσχεση του Θεού. Και ο Θεός λέει ότι στα 70 χρόνια εγώ θα σας επιστρέψω. Το δεύτερο γεγονός είναι να κτιστεί ο ναός του Θεού. Πρέπει να κτιστεί, να οικοδομηθεί ξανά ο γκρεμισμένος ναός του Θεού. Και το τρίτο είναι πλέον τώρα στην καινούργια αυτή αρχή ο λαός του Θεού να ξεκινήσει με το Λόγο του Θεού και να μείνει στο Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το έργο το οποίο πρόκειται να κάνει ο Θεός με τον Έσδρα εκείνη την εποχή. Και όλα γίνονται βεβαίως από το Θεό όταν ο Θεός πραγματοποιεί τις υποσχέσεις που έχει εξαγγείλει. Ο Κύριος ο Βασιλιάς, στον οποίο ο Θεός είχε μιλήσει πριν 200 χρόνια με τον Ισαΐα τον προφήτη, ότι εσύ θα είσαι εκείνος, και με το όνομά του μάλιστα, πριν γεννηθεί, πολλά χρόνια πριν γεννηθεί, πριν υπάρξει ακόμη και η βασιλεία των Μίδων και των Περσών, ο Θεός είχε μιλήσει τον Κύριο ότι εσύ θα οικοδομήσεις
το ναό μου, εσύ θα οικοδομήσεις την Ιερουσαλήμ και εσύ θα αποστείλεις τους Ισραηλίτες ελεύθερους, πράγμα το οποίο και έγινε. Εξέδωκε διαταγή, εντολή και έδωσε την απόλυτη ελευθερία στο λαό Ισραήλ, όποιος θέλει να επιστρέψει στο λαό Ισραήλ. Ο Κύριος λοιπόν ήταν ο πρώτος τον οποίο χρησιμοποίησε ο Θεός για το πρώτο έργο, την επιστροφή. Και η επιστροφή των ανθρώπων γίνεται χρησιμοποιώντας ο Θεός ανθρώπους, τους λεγόμενους Ευαγγελιστές που είναι διακονία, ή κάθε άνθρωπο, οι Αποστόλους, ή κάθε άνθρωπο ο οποίος ομολογεί το όνομα του Ιησού Χριστού. Το έργο του Θεού βέβαια δεν γίνεται εύκολα, γίνεται με μεγάλη δυσκολία, αλλά και με σοβαρές αποφάσεις. Και για αυτές τις αποφάσεις, με τη χάρη του Χριστού, θα είναι το μήνυμά μας σήμερα. Όταν έφτασαν και άρχισαν να οικοδομούν το ναό και την πόλη, ξεσηκώθηκαν οι γύρω, οι κοντινοί τους, οι πλησίον τους, οι οποίοι ήταν έξω από το θέλημα του Θεού και πιο σωστά έξω από το σχέδιο του Θεού, να τους εμποδίσουν με διάφορους τρόπους, ένας από τον οποίον ήταν να τους καλοπιάσουν. Και εμείς δοξάζουμε το Θεό και εμείς προσευχόμαστε και πιστεύουμε στο Θεό μαζί να οικοδομήσουμε. Το σχέδιό τους βέβαια δεν ήταν να βοηθήσουν, αλλά ήταν να εμποδίσουν. Η απόφαση που πήρε λοιπόν τότε ο Έσδρας αλλά και όλοι οι άρχοντες του λαού Ισραήλ ήταν ο αποχωρισμός. Όχι, την οικοδομία αυτή μόνοι μας θα την κάνουμε. Δεν υπάρχει τίποτα κοινό μεταξύ ημών και ημών, ύψιλον και ήτα. Καμία, τίποτα το κοινό. Αυτό εξαγρίωσε τους γύρω, τους πλησίων, τους ανθρώπους που ήταν έξω από το θέλημα και το σχέδιο του Θεού, με αποτέλεσμα να κατηγορήσουν και το έργο του Θεού να σταματήσει. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, οτιδήποτε γίνεται στη ζωή μας και στο έργο του Θεού γίνεται με συγκεκριμένους τρόπους που μόνο ο Θεός γνωρίζει, αλλά και με αυτούς εργάζεται. Η επιστροφή θα γίνει με τον Κύρο, με εντολή του Κύρου, αλλά η οικοδομή του ναού δεν θα γίνει και δεν μπορεί να γίνει με εντολή του Κύρου ή με εντολή ανθρώπινη. Και αν θεωρήσουμε ότι εμείς είμαστε ναός του Θεού που ακολουθούμε πάντοτε την ίδια, το ίδιο δρομολόγιο, μας βγάζει ο Θεός από την αιχμαλωσία και μας φέρνει στη γη τη δική Του, στην Εκκλησία, χρησιμοποιώντας ανθρώπους που είναι από το Θεό, χρησιμοποιώντας ανθρώπους που τους αποκαλεί δούλους Του, όμως η οικοδομή δεν μπορεί να γίνει από ανθρώπους. Η οικοδομή του ναού της Ιερουσαλήμ δεν μπορούσε να γίνει από ανθρώπους. Δεν μπορεί να γίνει με εντολή ανθρώπων. Γι' αυτό και το έργο, αλλά ούτε μπορεί να γίνει σύμφωνα με το θέλημα και τους χρόνους των ανθρώπων. Και έτσι από το 535 μέχρι το 520, περίπου 16 χρόνια πέρασαν και η οικοδομή του ναού δεν είχε αρχίσει. Σε αυτά τα 16 χρόνια ο λαός Ισραήλ απέκαμε και έχασε τον προσανατολισμό του. Άρχισε να ασχολείται με τον εαυτό του, με τα υπάρχοντά του. Το έδωσε καιρό ο Θεός να τακτοποιήσει τη ζωή του, θα τολμούσα να πω. Αλλά σε όλα αυτά υπάρχει ένα τέλος και μια αρχή. Τώρα πρέπει να ξεκινήσει η οικοδομή του ναού. Πρέπει να ξεκινήσει η οικοδομή του ναού. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένα όριο, χρονικό όριο που ο Θεός έχει θέσει. Πρέπει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να δοθεί εντολή για να οικοδομηθούν εν τέλει τα τείχη της Ιερουσαλήμ που αποτελεί και την αφετηρία της αντίστροφης μέτρησης για τον ερχομό του Χριστού, όπου είναι απολύτως προσδιορισμένος χρονικά από το Θεό πότε θα έρθει. Γιατί τίποτα δεν γίνεται στην τύχη. Τίποτα δεν γίνεται με σχεδιασμό ανθρώπινο.
Και κάποια στιγμή έρχεται ο προσδιορισμένος χρόνος από το Θεό να αρχίσει να οικοδομείται ο ναός. Οι άνθρωποι λένε πολλές φορές έφθασε ο καιρός να οικοδομήσει ο Θεός τη Σιών, να σώσει, να ευλογήσει, να κάνει ενέργειες. Έφτασε ο καιρός να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Αλλά ο Θεός λέει όχι, δεν είναι έτσι πως νομίζετε. Όταν ο Κύριος οικοδομήσει την Σιών, τότε θα φανεί εν τη δόξη αυτού. Πρώτα έρχεται η οικοδομή του ναού και ύστερα αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού. Και η οικοδομή του ναού έχει πολλά χαρακτηριστικά, ένα εκ των οποίων είναι ότι η κρίση του Θεού αρχίζει από τον οίκον του Κυρίου, ο καθαρισμός. Και την εντολή για την οικοδομή του ναού δεν θα τη δώσει πια ο Κύρος ούτε κανένας άνθρωπος, αλλά θα τη δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο έχει την ευθύνη για τον καθαρισμό του ναού, για την οικοδομή του ναού. Και πράγματι μετά από 16 χρόνια ξαφνικά, και ενώ τίποτα δεν φανέρωνε αυτή την εξέλιξη και ενώ όλος ο λαός Ισραήλ είχε εφησυχάσει ότι ήρθαν εδώ και θα δούμε τι θα γίνει και έλεγαν μάλιστα ότι δεν είναι ο καιρός ο κατάλληλος για να οικοδομήσουμε το ναό, και δεν έλεγαν και λάθος, αλλά δεν έλεγαν και το σωστό και δεν ήξεραν. Ξαφνικά ο Θεός διεγείρει δύο προφήτες, τον Αγκαίο και τον Ζαχαρία, από το πουθενά, και φέρνουν εντολή Θεού, γιατί ο ναός οικοδομείται με εντολή Θεού, όχι με εντολή του Κύρου ή ανθρώπου. Ο Θεός κρατάει το χρονόμετρο της οικοδομής του ναού. Και δεν είναι απαραίτητο να είναι έτοιμος ο άνθρωπος για να ακούσει την εντολή, είναι απαραίτητο να είναι πρόθυμος να υπακούσει την εντολή. Επαναλαμβάνω, ο Θεός όταν δίνει την εντολή δεν βλέπει τελειωμένους ανθρώπους, τετελειωμένους, τελείους ανθρώπους, βλέπει πρόθυμους ανθρώπους. Γνωρίζει ο Θεός την αδυναμία την ανθρώπινη και τη φύση την ανθρώπινη, αλλά γνωρίζει ακόμη και την καρδιά του ανθρώπου, ότι μπορεί να διακρίνεται για την προθυμία ή για την απροθυμία, για την ειλικρίνεια ή για το ψέμα, για την ευθύτητα ή για τη σκολία οδό. Άραγε τη δική μας την καρδιά ο Χριστός πως τη βλέπει τώρα. Βεβαίως είμαστε ατελείς, βεβαίως έχουμε λάθη, βεβαίως υπάρχουν προβλήματα στη ζωή μας, βεβαίως έχουμε ξεφύγει μέσα στις μέρημνες της προσωπικής, του προσωπικού μας αγώνα, αλλά υπάρχει προθυμία. Αυτή την προθυμία θα ζητήσουμε από σήμερα και για όλο αυτό το χρόνο, αδερφοί αγαπητοί. Πρόθυμος να είμαι, Κύριε. Δεν μπορώ, και αν κοιτάξω και τον εαυτό μου απογοητεύομαι, αλλά εσύ θέλω να μου φτιάξεις μια καρδιά τουλάχιστον να είναι πρόθυμη, ώστε όταν ακουστεί η εντολή σου να υπακούσω. Και πράγματι ακούστηκε η εντολή του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, και όλος ο λαός με μια καρδιά, παρακινούμενος από τον Ζορβάβελ και από τον Έστρα, ξεκίνησαν, και τώρα πια κανείς δεν μπορεί να τους σταματήσει. Γιατί όταν ξεκινήσει ο Χριστός, κανένας δεν μπορεί να σταματήσει το έργο του. Όταν βέβαια συνεχίζει να υπάρχει προθυμία. Σε αυτή τη λέξη θέλω να μείνουμε και να τη θεωρήσουμε το μήνυμα της χρονιάς, αδερφοί. Προθυμία σε υπακοή στο Λόγο του Θεού, τρέμοντες στο Λόγο του Θεού, ακριβώς στις εντολές του Θεού, χωρίς να εξετάζουμε μπορώ δεν μπορώ,
Μα πως είμαι και τι δεν είμαι να διορθωθώ πρώτα, όχι τίποτα από όλα αυτά. Αυτά είναι στα χέρια του Θεού. Εμείς ένα πρέπει να δώσουμε στον Κύριο. Πρόθυμη καρδιά. Δηλαδή απλά να πούμε ιδού εγώ Κύριε και να το εννοούμε. Το έργο του Θεού ξεκίνησε και το έργο του Θεού τελείωσε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα 4 ετών. Με βοήθεια απεριόριστη από τους βασιλιάδες των Περσών και των Μίδων. Γιατί πια ο Θεός είχε τακτοποιήσει τα πάντα. Και όταν δίνει εντελή ο Θεός για την έναρξη, έχει προηγηθεί από τον Θεό η τακτοποίηση, ώστε εμπόδιο να μην μπορεί να σταθεί. Και εμείς περιμένουμε την εντολή της έναρξης, αδερφοί. Όμως υπάρχει και το τρίτο που είναι το σοβαρότερο. Όλα τελειώσαν. Ξεκίνησαν, τα ξεκίνησε ο Κύριος και τα τέλειωσε ο Κύριος. Όμως, αφού ετελέστησαν πάντα, λέει στο θήτα κεφάλαιο, στο 9 κεφάλαιο του βιβλίου του Έσδρα, ο Λόγος του Θεού, σελίδα 461, και αφού ετελέστησαν ταύτα όλα αυτά, προσήλθον προς εμέ οι άρχοντες λέγοντες, ο λαός του Ισραήλ και οι ιερείς και οι Λεβίτες δεν απεχωρίστησαν από του λαού των τόπων τούτων και πράτουσι κατά τευδελίγματα αυτών. Τους ευλόγησε ο Θεός, αλλά αυτό που έκαναν στην αρχή να πούνε τι είμαι κοινών, δεν υπάρχει κοινό μεταξύ ημών και ημών, τώρα έχει φύγει μέσα από την καρδιά τους. Τώρα η προθυμία πρέπει να κατευθυνθεί από το Θεό, όχι προς την οικοδομή του ναού, αλλά προς την υπακοή στο λόγο, στο νόμο του Θεού. Με αποτέλεσμα, όχι μόνο δεν απεχωρίστησαν από τον κόσμο, αλλά ο κόσμος ήρθε σε αυτούς και τόσο πολύ έφτασε αυτή η επιμιξία με τον κόσμο, το κοσμικό φρόνημα που είναι θάνατος, τόσο πολύ πλημμύρισε την καρδιά τους που δεν δίστασαν να παντρεύουν τα παιδιά τους με νέες από γύρω και τις κοπέλες τους με νέους από γύρω, ώστε να φθείρεται το σπέρμα το Άγιον μέσα στο λαό Ισραήλ. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί είναι το δεύτερο, το πρώτο σοβαρό είναι η προθυμία. Το δεύτερο είναι η απόφαση να μην φθείρεται το σπέρμα το Άγιον του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο στην προσωπική μας και στην οικογενειακή μας ζωή, ερχόμενη σε απόλυτη επαφή, σε έμεση ή σε οποιαδήποτε επαφή με τον κόσμο, γιατί όπως ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, έτσι και το κοσμικό φρόνημα φέρνει θάνατο. Γιατί είναι απόλυτη μορφή αμαρτίας. Κι όμως τους ευλόγησε ο Θεός. Οικοδόμησαν. Πρώτα-πρώτα την προσωπική του ζωή. 16 χρόνια τους έδωσε καιρό να φτιάξουν τη ζωή τους, τα χωράφια τους, τα σπίτια τους. 4 χρόνια τους έδωσε χρόνο καιρό με εντολή του Πνεύματος του Αγίου να οικοδομήσουν τον οίκο. Τον οικοδόμησαν. Αλλά τώρα χρειάζεται μετά την προθυμία προσοχή. Γιατί μετά την ευλογία ή θα έρθει πραγματικά η απόλυτη ευλογία του Θεού ή θα έρθει η πτώση και ο θάνατος. Το ξαναλέω. Όταν ο Χριστός μπήκε στο καράβι του Παύλου, του Πέτρου και ψάρεψε, έπιασε ψάρια που δεν χώραγαν στο καράβι του. Δεν είπε με ευλόγησε ο Θεός. Δόξα ο Πέτρος. Όταν τον ευλόγησε. Αλλά τι είπε, γονάτισε, προσκύνησε και είπε αμαρτωλός είμαι.
Η ευλογία δηλαδή τι επίγνωση έφερε μέσα του? Της αμαρτωλότητάς του. Αμαρτωλός είμαι, δεν είμαι άξιος. Έξελθε από το καράβι μου. Δεν έφερε υπερηφάνεια και δικαίωση. Επίγνωση της αμαρτίας του έφερε. Σε αντίθεση με το λαό Ισραήλ. Την περίοδο εκείνη. Τους ευλόγησε ο Θεός και αισθάνθηκαν ότι τώρα μπορούν να εκτείνουν τα οριά τους προς τον κόσμο. Και ο Θεός έβαλε έλεγχο και θλίψη στην καρδιά του Έστρα. Και μόνος του ξεκίνησε ένα αγώνα προσευχής. Νηστείας, ταπείνωσης. Και με έκπληξη είδε, αλλά μη χωρίς καμία έκπληξη, να προσεγγίζουν προς αυτόν οι τρέμοντες το Λόγο του Θεού. Γιατί τώρα θα γίνει ο μεγάλος διαχωρισμός. Και αδελφοί αγαπητοί, σας βεβαιώνω ότι τώρα γίνεται ο μεγάλος διαχωρισμός. Τρέμοντες και χλιαροί. Τρέμοντες το Λόγο του Θεού. Γιατί η προθυμία ο Θεός μας βάζει. Το ότι ήρθαμε εδώ είναι αποτέλεσμα της προθυμίας μας. Η ευλογία στη ζωή μας έρχεται. Το ότι μας αναγέννησε και μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο είναι κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Αλλά τώρα είναι το κρίσιμο σημείο, η συνέχεια. Τώρα είμαστε σε ένα σημείο κομβικό. Πώς θα πάει η ζωή μας? Εάν είμεθα με τους τρέμοντες το Λόγο του Θεού, η ζωή μας θα πάρει διαστάσεις πνευματικές που δεν μπορούμε να τις υπολογίσουμε, γιατί είναι ο καιρός της αρπαγής της Εκκλησίας. Αν όμως η καρδιά μας, δεν λέω αποστατήσει, αλλά απομακρυνθεί από τη διδασκαλία την κατευσέβιαν, από την υγιένουσα διδασκαλία, απομακρυνθεί από το να είμαι θα τρέμοντες του λόγου, τον Λόγο του Θεού, περιπατούντες ακριβώς, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί. Αν αφήσουμε το θάνατο να μας πλησιάσει μέσα από το κοσμικό φρόνημα, τότε τα αποτελέσματα θα είναι δυσάρεστα, να μην πω τίποτα άλλο. Και αυτά δεν είναι λόγια, αδελφοί, που μας τρομάζουν, ούτε ο Θεός μας τα φανερώνει για να τρομοκρατηθούμε. Είναι λόγια για να χαρούμε για αυτό το οποίο έρχεται μπροστά μας. Γιατί εμείς έχουμε πάρει αστερεά απόφαση. Απόφαση θανάτου. Ότι δεν ελπίζουμε πια στον εαυτό μας, ούτε στις ανθρώπινες δυνάμεις, ούτε στις ανθρώπινες ικανότητες. Αλλά η ελπίδα μας πλέον από εδώ και μπρος είναι στον Θεό τον εγείροντα νεκρούς. Γιατί Αυτός μόνο εγείρει νεκρούς. Αυτός μόνο διώχνει τον θάνατο και φέρνει τη ζωή, και αυτή είναι αυθονία. Διώχνει το θάνατο και φέρνει την αιώνια ζωή στη ζωή μας. Και πράγματι πλησίασαν τον Έσδρα οι τρέμοντες, μόνο οι τρέμοντες το Λόγο του Θεού. Πένθησαν, έκλαψαν, προσευχήθηκαν, μετενόησαν και έγιναν απαρχή νέων πραγμάτων στο λαό Ισραήλ. Και έτσι και το τρίτο έργο του Θεού έγινε πραγματικότητα. Το πρώτο ήταν η επιστροφή του λαού Ισραήλ με διαταγή και εντολή του Κύρου. Το δεύτερο ήταν η οικοδομή του ναού με εντολή του Πνεύματος του Αγίου. Και το τρίτο και το σημαντικότερο, τουλάχιστον ως προς τη συνέχεια, ήταν η υπακοή στο νόμο, που έγινε με προσευχή, ταπείνωση, νηστεία από τον Έσδρα και από τους τρέμοντες στο Λόγο του Θεού. Το αποτέλεσμα, όλος ο λαός Ισραήλ, όλες οι οικογένειες,
όλες οι συγγένειες ήρθανε σε επίγνωση της αληθείας, μετενόησαν, εξομολογήθηκαν και εξετέλεσαν. Και ο Θεός ευαρεστήθη και είναι έτοιμος πια για το επόμενο βήμα, που είναι η οικοδομή του τείχους και η απαρχή της αντίστροφης μέτρησης για τον Ιησού Χριστό. Όλα, αδελφοί αγαπητοί, βρίσκονται μέσα σε ένα ορολόγιο πρόγραμμα του Θεού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε χρονικά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το κήρυγμα που μας αποκαλύπτει την αλλαγή των πραγμάτων που θα έπρεπε, αλλά είναι το φαινόμενο στον κόσμο που αποκαλύπτει την αλλαγή των πραγμάτων. Όλοι οι άνθρωποι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της οικουμένης περιμένουν τη νέα τάξη πραγμάτων, περιμένουν τη νέα αρχή, περιμένουν τα νέα πράγματα. Πόσο μάλλον εμείς, πόσο μάλλον η αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Και αυτοί έχουν ικανότητες, δυνατότητες, τεχνολογία, επιστήμες, πανουργία, πονηρία. Μέσα σε αυτούς βρίσκεται το πλέον σοφό, τον φρόνιμο των ζώων, ο Όφης, ο Αρχαίος. Εμείς, αδελφοί, δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά μόνο το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Και μέσα σε όλα αυτά την καρδιά μας, τρέμοντες στο Λόγο του Θεού, με τα φόβου και τρόμου να αρχίζουμε να εργαζόμεθα τη σωτηρία μας, γιατί θέλουμε να δούμε τη δόξα του Χριστού. Θέλουμε να δούμε το έργο του Χριστού που θα έρθει, αλλά και τον εαυτό μας μέσα σε αυτό. Αμήν.